Ορκίζομαι. Εις το όνομα της Αγίας και Ομοουσίου και Οδυρέτου Τριάδας. Εις το όνομα της Αγίας και Ομοουσίου και Οδυρέτου Τριάδας. Να τηρώ το Σύνταγμα και τους νόμους. Να τηρώ το Σύνταγμα και τους νόμους. Και να υπηρετώ το γενικό συμφέρον του ελληνικού λαού. Και να υπηρετώ το γενικό συμφέρον του ελληνικού λαού. Ορκίστηκε το μεσημέρι της Τρίτης η νέα δικοματική κυβέρνηση ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας και παρουσία του Πρωθυπουργού. Την ορκομοσία τέλεσε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος. Σημειώνεται ότι δεν ορκίστηκε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Άκης Γεροντόπουλος, ο οποίος βρίσκεται σε αποστολή στο Δουβλίνο και η ορκομοσία του θα γίνει τις επόμενες ημέρες. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ. Και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμέσως μετά την ορκομοσία πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση του νέου Υπουργικού Συμβουλίου. Το νέο κυβερνητικό σχήμα αριθμεί 41 μέλη, εκ των οποίων τα 11 προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ. Ο αριθμός των Υπουργείων αυξήθηκε από τα 17 στα 19, με τη διάσπαση των τομέων του πολιτισμού και των μεταφορών από τα Υπουργεία Παιδείας και Ανάπτυξης αντίστοιχα, όμως ο αριθμός των προσώπων που στελεχώνουν τη νέα κυβέρνηση παραμένει αμετάβλητος. Η σύνθεση της νέας κυβέρνησης ανακοινώθηκε τη Δευτέρα από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Σίμω Κεδίκογλου. Αναλυτικά το νέο κυβερνητικό σχήμα έχει ως εξής. Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, Υπουργείο Εξωτερικών, Υπουργός και Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Ευάγγελος Βενιζέλος, Υφυπουργοί Δημήτρης Κούρκουλας, Άκης Γεροντόπουλος, Υπουργείο Οικονομικών, Υπουργός Γιάννης Τουρνάρας, Αναπληρωτής Υπουργός Χρήστος Ταϊκούρας, Υφυπουργός Γιώργος Μαυραγάνης, Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, Υπουργός Δημήτρης Αβραμόπουλος, Αναπληρώτρια Υπουργός Φόφη Γεννηματά, Υφυπουργός Αθανάσιος Δαβάκης, Υπουργείο Εσωτερικών, Υπουργός Γιάννης Μιχελάκης, Αναπληρωτής Υπουργός Λεωνίδας Γρηγοράκος, Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Υπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, Υφυπουργός Εύη Χριστοφιλοπούλου, Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Υπουργός Κωστής Χατζηδάκης, Υφυπουργεία Αθανάσιος Κορδάς και Νότης Μηταράκης, Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, Υπουργός Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, Υφυπουργός Μιχάλης Παπαδόπουλος, Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υπουργός Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος, Υφυπουργοί Κώστας Γκιουλέκας και Σιμεών Κεδίκογλου, Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υπουργός Πάνος Παναγιωτόπουλος, Υφυπουργός Αθλητισμού Γιάννης Ανδριανός, Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Υπουργός Γιάννης Μανιάτης, Αναπληρωτής Υπουργός Σταύρος Καλαφάτης, Υφυπουργός Ασημάκης Παπαγεωργίου, Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Υπουργός Γιάννης Βρούτσης, Υφυπουργός Βασίλης Κενγκέρογλου, Υπουργείο Υγείας, Υπουργός Άδωνης Γεωργιάδης, Υφυπουργοί Αντώνης Μπέζας και Ζέτα Μακρύ. Η Σοφία Βούλτεψη δεν αποδέχθηκε για προσωπικούς λόγους στη θέση αυτή. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Υπουργός Αθανάσιος Τσαφτάρης, Αναπληρωτής Υπουργός Μάξιμος Χαρακόπουλος, Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Υπουργός Χαράλαμπος Αθανασίου, Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Υπουργός Νίκος Δένδιας, Υπουργείο Τουρισμού, Υπουργός Όλγα Κεφαλογιάννη, Υπουργείο Ναυτιλίας, Υπουργός Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, Υπουργός Θεόδωρος Καράουλου, Υπουργός Επικρατείας, ο Δημήτρης Σταμάτης, Υφυπουργός Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης, ο Παντελής Καψής, Κυβερνητικός Εκπρόσωπος και Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Σίμος Κεδίκογλου. Θεωρώ ότι είναι μια κυβέρνηση κατώτερη των προσδοκιών και των προβλημάτων που έχει αυτή τη στιγμή η χώρα μας. Και ο μεγάλος αριθμός την κάνει δυσκίνητη, αλλά και τα πρόσωπα τα οποία επιλέχθηκαν να τα υπηρετήσουν στις συγκεκριμένες θέσεις υπουργικών θέσεων, θεωρώ ότι δεν μπορούν να σηκώσουν το βάρος και την κρισιμότητα. Η ευθύνη έχει και ο κ. Βενιζέλος και με τη συμμετοχή του στην τριτοκομματική κυβέρνηση και με τον τρόπο που διαχειρίστηκε το ΠΑΣΟΚ αυτή την παρουσία, αλλά και με τη συνέχιση της υποστήριξης μιας κυβέρνησης δικοματικής πλέον υπό τον κ. Σαμαρά και με παρουσία ως αντιπρόεδρο του κ. Βενιζέλου. Δεν είναι άμερος ευθυνών ο κ. Βενιζέλος, φυσικά και έχει τεράστιες ευθύνες. Νομίζω ότι ο ανασχηματισμός που έγινε ήταν στα μέτρα του, μάλλον του κ. Σαμαρά, διότι όταν βάζεις το Μιχελάκη εκεί που τον βάζεις, όταν βάζεις τον Άδωνη Γεωργιάδη εκεί που τον βάζεις,
Και όταν έναν καθαρά φιλελεύθερο πολιτικό όπως είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον βάζεις εκεί που τον βάζεις, για μένα το παιχνίδι πάλι παίζεται καθαρά από τη Νέα Δημοκρατία, ανεξάρτητα αν πήραν κάποια δευτερεύοντα υπουργεία κάποιοι άνθρωποι του ΠΑΣΟΚ. Παίζεται καθαρά από τη Νέα Δημοκρατία και νομίζω ότι ο Σαμαράς δεν θα βάλει μυαλό ούτε τώρα, αλλά θα προσπαθήσει από μόνος του να παίξει το παιχνίδι της κυβέρνησης. Εν τω μεταξύ, έκπληξη προκάλεσε το γεγονός ότι 11 πολιτικά πρόσωπα που μετήχαν στην κυβέρνηση απομακρύνθηκαν. Εκτός έμειναν και αρκετοί των οποίων τα ονόματα ακούγονταν. Πρόκειται για τους Ευρυπίδη Στυλιανίδη, Ανδρέα Λικουρέντζο, Κώστα Μουσουρούλη, Μάριο Σαλμά, Κώστα Τζαβάρα, Σταύρο Καλογιάννη, Μανούσο Βολουδάκη, Γιάννη Ιωαννίδη, Κώστα Τσιάρα, Παναγιώτη Καράμπελα και Κώστα Καραγκούνη. Από τις εκπλήξεις του ανασχηματισμού είναι η απουσία του Πάρη Κουκουλόπουλου από την κυβέρνηση, ο οποίος διεκδικούσε το Υπουργείο Εσωτερικών και δεν ήθελε οτιδήποτε άλλο, ενώ έκπληξη αποτελεί και η απουσία τελικά του Μάκη Βορύδη, τον οποίο όλοι θεωρούσαν φαβορί για κάποιο Υπουργείο. Δεν έχει να περιμένει τίποτα καινούργιο ο ελληνικός λαός. Είναι τα ίδια πρόσωπα στην ουσία, τα έχουμε ζήσει πολλές φορές, θα ασκήσουν την ίδια ακριβώς πολιτική. Δεν έχουν φέρει καμία αντίδραση αυτοί οι υπουργοί που μπήκαν τώρα στην αντιλαγή πολιτική που έχει κάνει το τελευταίο χρόνο αυτή η τριγωνική κυβέρνηση. Ας μην περιμένουμε οπότε και ας μην δώσουμε κανένα άλοθη και κανένα χρόνο αναμονής στο νέο σχήμα το οποίο θα βγει. Μόνο και μόνο αν σκεφτούμε τι επίθεση κάναν στην ΕΡΤ, που στην ουσία ήταν το δικό τους κανάλι για να μπορούν να περνάνε ό,τι πολιτικοί θέλουν, άμα επιτέθηκαν έτσι σε αυτούς, θα σκεφτεί ο ελληνικός λαός τι πρόκειται να κάνουν σε όλο το υπόλοιπο δημόσιο και σε όλο το ιδιωτικό τομέα. Όλοι μας επιθυμούμε να συνεχίσει να υφίσταται η κυβέρνηση, να συνεχίσουμε να λειτουργούμε ως χώρα. Έχουμε κουραστεί από τις συνεχείς και επαναλαμβανόμενες εκλογικές αναμετρήσεις. Πρέπει επιτέλους να υπάρχει σταθερότητα σε αυτή τη χώρα. Δεν θα μπω στη διαδικασία για το σχολιασμό των προσώπων. Πρέπει να προσαρμοστούν οι πάντες στα νέα δεδομένα, ξεκινώντας από εμάς τους ίδιους τους πολίτες. Πρέπει να γίνουμε αισιόδοξοι και να ελπίζουμε σε κάτι καλύτερο.